ποδόσφαιρο αναμφίβολα είναι το δημοφιλέστερο άθλημα και κάθε παιδί σε κάθε άκρη αυτού εδώ του πλανήτη θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής. Οι ποδοσφαιριστές με κάθε τους καλή εμφάνιση γρήγορα γίνονται είδωλα για όλους μας. Όμως για να γίνουν είδωλα πρέπει να πάρουν έμπνευση από κάποιον παλιότερο ποδοσφαιριστή, από κάποιον άλλο δηλαδή. Η προσωπικότητα που θα δούμε σήμερα είναι το είδωλο όλων μας, δηλαδή ο πρώτος που έγινε είδωλο και μιλάω φυσικά για τον Πελέ, τον βασιλιά του ποδοσφαίρου, που το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς όλων των αθλημάτων, δηλαδή βασιλιά στο τετράγωνο σήμερα. Ο Έντζο Ναράντες Ντο Νασιμέντο είναι ο σταρ που ήρθε από το μέλλον και αυτή εδώ είναι η ιστορία του. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο της εκπομπής Game Changers, όπου μιλάμε για προσωπικότητες του αθλητισμού που έχουν αφήσει το δικό του στίγμα και με κάποιον τρόπο αλλάξανε το παιχνίδι του αθλήματος. Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για τον Έντζο Ναράντες Ντο Νασιμέντο, ή όπως τον ξέρουμε όλοι μας, απλώς Πελέ. Όλα ξεκίνησαν το μακρινό 1940 στις 23 Οκτωβρίου σε μια μικρή περιοχή της Βραζιλίας που ονομάζεται Κορασόες. Ο Πελέ ήταν το πρώτο παιδί από τα τρία συνολικά της οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν ο Ζωάο Ράμος Ντο Νασιμέντο, γνωστός και ως Ντοντίνιο, ελπιδοφόρος ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος ως κεντρικός επιθετικός, που ένας σοβαρός τραυματισμός στα 23 του χρόνια, λίγους μήνες μάλιστα πριν από τη γέννηση του μικρού του γιου, δηλαδή του Πελέ, τον κράτησε μακριά από την μεγάλη καριέρα. Έτσι, ο Ζωάο Ράμος αναγκάστηκε να παίξει σε μικρές ομάδες, αλλά έγινε ο μέντορας του διάσημου γιου του. Η οικογένεια ζούσε σε ένα σπίτι φτιαγμένο από τούβλα με μόνο δύο χώρους, μαζί με τη γιαγιά και έναν θείο του Πελέ. Στη Βραζιλία αρέσκονται να χρησιμοποιούν διάφορα ψευδόνυμα και το πρώτο ψευδόνυμο του Πελέ ήταν το Ντίκο. Το συγκεκριμένο ψευδόνυμο το σκέφτηκε ο θείος του Χόρχε και έτσι η μητέρα του το χρησιμοποιούσε για αρκετά χρόνια. Τα παιδικά του χρόνια ήταν πάρα πολύ φτωχικά και έτσι έπαιζε ποδόσφαιρο ξυπόλυτος με μια αυτοσχέδια μπάλα η οποία ήταν φτιαγμένη από διάφορες κάλτσες που μάζευε, καθώς η οικογένειά του δεν είχε δυνατότητα να του προσφέρει ούτε μπάλα, αλλά ούτε και παπούτσια. Αργότερα το παιχνίδι χωρίς παπούτσια ονομάστηκε Πελάντα, κάτι το οποίο λέει ο αστικός θρύλος ότι προέρχεται από το όνομα του Πελέ. Το ψευδώνυμο Πελέ του το έδωσε ένας συμμαθητής του στο σχολείο και μάλιστα ήταν η αφορμή για να τιμωρηθεί ο μικρός Έντζον με 3 ημέρες αποβολή, καθώς τσακώθηκε με τον μικρό που του έβγαλε το παρατσούκλι. Υπάρχουν δύο εκδοχές για το τι σημαίνει το ψευδώνυμο Πελέ, αλλά αυτό θα το μάθουμε σε επεισόδιο Fact, το οποίο θα βγει αφιερωμένο στον Πελέ, γι' αυτό πατήστε το κουμπί της εγγραφής για να μην το χάσετε. Η ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στην εφηβική ομάδα της Μπαουρού στην ομώνυμη πολιτεία της Σάο Πάολο, όπου ο πατέρας του είχε κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Σε ηλικία περίπου 10 ετών φόρεσε για πρώτη φορά ποδοσφαιρικά παπούτσια, όταν ο δήμαρχος του Μπαουρού διοργάνωσε ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά στο γήπεδο της πόλης και ένας επιχειρηματίας τα δώρησε στα παιδιά που συμμετείχαν. Ο πατέρας του ήθελε διακαώς ο γιος του να ακολουθήσει τα δικά του ποδοσφαιρικά χνάρια και να διδαχθεί τα μυστικά της στρογγυλής θεάς, γράφοντας τον παράλληλα σε διάφορες τοπικές ομάδες νέων, και όταν τον είδε να παίζει ποδόσφαιρο, είπε πως «Εσύ, γιέ μου, γεννήθηκες για να παίζεις ποδόσφαιρο». Ο πατέρας ήταν και ο άνθρωπος που ο μικρός Έντζον ήθελε να μοιάσει. Για να βοηθήσει οικονομικά και να μπορέσει να αγοράσει τη δική του μπάλα, δούλευε σε καταστήματα τσαγιού ως υπάλληλος και γυάλιζε παπούτσια έξω από τους κινηματογράφους ήδη από την ηλικία των 7 ετών, αν και ο ίδιος δεν είχε ακόμα δικά του. Σχολείο κατάφερε να πάει μόνο μέχρι την 4η τάξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην αρχή της εφηβείας του γνωρίζει τον πρώην διεθνή Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή της δεκαετίας του 1930, Βαλντεμάρ Ντεμπρίτο, που ανέλαβε να δημιουργήσει την ομάδα νέων της Μπαουρού. Κάτι που υλοποιήθηκε με τον πρώτο αγώνα να πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο του 1953. Στην ομάδα νέων έπαιξε για περίπου 2 χρόνια, διαπρέποντας μόλις από το δεύτερο αγώνα, κερδίζοντας όλες τις εντυπώσεις και κέρδισε τα δύο πρωταθλήματα, το 54 και το 55. Ενώ την επόμενη χρονιά η ομάδα νέων διαλύθηκε. Η μητέρα του Δόνα Σελέστε είχε πάντα αντιρρήσεις σε αυτή την πορεία και εκείνη την εποχή δούλευε σε βιοτεχνία παπουτσιών και εγκατέλειψε τη δουλειά της. Την πρώτη χρονιά πέτυχε 148 γκολ σε μόλις 33 παιχνίδια και έτσι προοδευτικά οι επιθετικές του ικανότητες άρχιζαν να ξεχωρίζουν στην τοπική κοινότητα. Ο μέντορας του, ο Μπρίτο, ήταν πεπισμένος, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, πως αυτό το αγόρι θα γίνει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής σε όλο τον κόσμο. Και έτσι έπεισε την οικογένεια Νασιμέντο να επιτρέψει στον 15χρονο Άσο να εγκαταλείψει την πατρική φιγούρα και να κυνηγήσει το όνειρό του. Παράλληλα, στα μέσα της εφηβείας του έπαιξε για μια ομάδα εσωτερικού ποδοσφαίρου που ονομαζόταν Radium
και είχε δημιουργηθεί από τους νέους της ομάδας της Μπαουρού. Το ποδόσφαιρο σάλας ή αλλιώς φούτσαλ είχε μόλις αρχίσει να γίνεται δημοφιλές και όπως έχει πει ο ίδιος ο Πελέ, είχε κάποιες δύσκολες προκλήσεις καθώς ήταν πολύ πιο γρήγορο από το ποδόσφαιρο που γινόταν στο γρασίδι και έτσι έπρεπε να σκεφτείς διπλά και να κάνεις την διπλή προσπάθεια για να παίξεις καλύτερο ποδόσφαιρο. Εκτός του ότι είχε διαφορετικό πάτωμα και οι αποστάσεις ήταν πολύ πιο κοντινές, οπότε αναγκαζόσουν να σκεφτείς πιο γρήγορα. Ο Πελέ αναγνώρισε ότι το ποδόσφαιρο εσωτερικού χώρου τον βοήθησε να σκεφτεί καλύτερα και πιο γρήγορα. Αν και συνέχιζε να αγωνίζεται στο Σάο Πάολο, οικονομικά δεν είχε διασφαλιστεί και έτσι αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές για να βοηθήσει την οικογένειά του. Παρ' όλα αυτά, ο νεαρός Πελέ βρήκε το πραγματικό του ταλέντο μέσα στο γήπεδο. Ο προπονητής του και μέντορας του, Ντεμπρίτο που είπαμε και νωρίτερα, πίστηκε πάρα πολύ για το ταλέντο του και έτσι έκλεισε δοκιμαστικά στη Σάντος. Η διοίκηση της ομάδας, βλέποντάς τον, συμφώνησε με τον Ντεμπρίτο και έτσι το 1956 έκαναν συμβόλαιο στο νεαρό Πελέ. Αυτό έγινε τον Ιούνιο του 1956. Μόλις 3 μήνες αργότερα ο Πελέ σκόραρε στον ντεμπούτο του. Αν και λίγοι τον γνώριζαν τότε, όλο αυτό θα προμήνυε μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα. Μόλις 1 χρόνο αργότερα ο Πελέ υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό ποδόσφαιρο στις 25 Ιουνίου του 1957, ενώ μέχρι τότε αμοιβόταν με άτυπο συμφωνητικό. Μετά από αυτό ο Πελέ καθιερώθηκε στην βασική ενδεκάδα της ομάδας και ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Παουλίστα, ήδη από την πρώτη χρονιά με 36 γκολ, ενώ είχε και 14 τελικές πάσες, δηλαδή assist. Ο τίτλος του πρώτου σκόρερ κατακτήθηκε και την επόμενη χρονιά, το 1958, με 58 τέρματα από τα 143 της ομάδας. Τα 58 αυτά τέρματα τα έβαλε σε 38 αγώνες, επίδοση που παραμένει ακόμα ένα ακατάρρυπτο ρεκόρ μέχρι και σήμερα. Η απόδοσή του στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή της εθνικής ομάδας που τον κάλεσε. Και δεν θα απογοητευόταν, πιστέψτε με. Στην πρώτη του εμφάνιση στην παγκόσμια σκηνή με την εθνική Βραζιλίας σημείωσε καθοριστικά γκολ τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου του 1958 που έγινε στη Σουηδία. Σε αυτό το σημείο είχε αποκτήσει την ιδιότητα του υπερήρωα στη Βραζιλία και το όνομά του έγινε ξακουστό σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας τον χαρακτήρισε ως εθνικό θησαυρό, κάτι το οποίο αναβάθμισε πάρα πολύ την υπόστασή του στη χώρα, αλλά τον εμπόδισε να εκμεταλλευτεί προσφορές για ομάδες του εξωτερικού και πιστέψτε με, αυτές οι προσφορές ήταν πάρα πολλές. Στις 26 Φεβρουαρίου του 1958, σε αγώνα με την Αμέρικα Rio de Janeiro για τον πρώτο γύρο του τουρνουά Rio São Paulo, ο Πελέ σημείωσε 4 γκολ στο τελικό 5-3 και ο καταξιωμένος αθλητικός δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας Nelson Rodriguez, εντυπωσιασμένος από τον τρόπο παιχνιδιού του, έγραψε πως ο Πελέ έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων παιχτών. Αυτό το να νιώθει σαν βασιλιάς, από την κορυφή έως τα νύχια. Ο χαρακτηρισμός βασιλιάς του δόθηκε αρκετά χρόνια αργότερα από τους Ευρωπαίους. Ένα από τα γκολ του ήταν με ατομική προσπάθεια και ο Νέλσον Ροντρίγκες έγραψε πως ήρθε μια στιγμή που δεν είχε μείνει κανείς για να τριπλάρει. Πραγματικά δεν υπήρχε άμυνα. Την κατέστρεψε. Η χρυσή εποχή του Πελέ και της Σάντος ήρθε πάρα πολλά χρόνια νωρίτερα από την άνθηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κυρίως της τηλεόρασης, κάτι το οποίο έκανε την πρόσβαση του υπόλοιπου κόσμου αρκετά περιορισμένη. Ο Πελέ βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ιστορίας, ωστόσο το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πρόοδο της ομάδας που έμεινε ως εμβληματική και αναντικατάστατη αναφορά, καθώς ονομάζεται η Σάντος του Πελέ. Μιας ομάδας όπου ο σεβασμός στα συστήματα και στην λειτουργία των αμυντικών περνούσαν σε δεύτερη μοίρα, με πρωταγωνιστή να ήταν πάντα το θέαμα. Ο χαρακτηρισμός «λευκό μπαλέτο» στα πορτογαλικά «μπαλέ μπλάνκο» που της δόθηκε προερχόταν από τις περίτεχνες ενέργειες των ποδοσφαιριστών της και τους εντυπωσιακούς συνδυασμούς τους. Με την ασπρόμαυρη φανέλα, ο Πελέ αγωνίστηκε στη θέση του επιθετικού μέσου το διάστημα 1956 έως το 1974. Με τη Σάντος, ο Πελέ κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Βραζιλίας και 6 διεθνείς τίτλους,
3 Copa Libertadores και 3 διηπειρωτικά. Στις 20 Νοεμβρίου του 1969, στην 901η συμμετοχή του, σημείωσε το 1000ο του γκολ με τη φανέλα της Santos. Χρησιμοποιώντας τη φήμη και τα επιτεύγματά της, αλλά κυρίως διαθέτοντας στις τάξεις της τον βασιλιά του αθλήματος, η Santos ταξίδεψε σε όλες τις ηπείρους, αντιμετωπίζοντας πολυάριθμες ομάδες σε φιλικές συναντήσεις. Πριν δημιουργηθούν οι υπηρετικές διοργανώσεις, συνηθιζόταν σε ομάδες της τότε εποχής να περιοδεύουν σε άλλες χώρες και να παίζουν διάφορες φιλικές αναμετρήσεις. Απέναντι στις ευρωπαϊκές ομάδες, ο Πελέ πέτυχε 115 τέρματα σε 104 εμφανίσεις, έχοντας αναλογία γκολ ανά αγώνα 1,10, υψηλότερο από τον μέσο όρο του συνόλου των φιλικών συναντήσεων που είναι 0,95, αλλά και των επίσημων αγώνων που είναι 0,92. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνάντηση με την Real Madrid το 1959. Τότε η 4 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης έπαιξε έναν αγώνα με τη Santos που έγινε στο Σαντιάγο Μπερναμπέου μπροστά σε 110.000 θεατές και το μάτς έληξε με 5-3 υπέρ της Βασίλισσας της Ευρώπης του Αλφρέντο Ντι Στέφανο. Μετά από αυτόν τον αγώνα, ο τότε πρόεδρος της Real Madrid έκανε μία πρόταση για τον Πελέ, μία από τις 3 συνολικά που έχει κάνει, καθώς έβλεπε στα μάτια του νεαρού Βραζιλιάνου τον διάδοχο του 33χρονου τότε Αλφρέντο Ντι Στέφανο. Αλλά ο Πελέ αρνήθηκε. Τώρα αρνήθηκε ο ίδιος, αρνήθηκε η ομάδα του, αρνήθηκε η κυβέρνηση που τον είχε χρήσει ως εθνικό θησαυρό. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Η διοργάνωση αυτή ήταν η πρώτη αντίστοιχη με παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση, με την προηγούμενη διοργάνωση του 1954 να έχει περιοριστεί μόνο στην Ευρώπη. Η Βραζιλία πριν την έναρξη αυτού του Μουντιάλ δεν ήταν καν φαβορή για τον τίτλο. Με την Σουηδία, Τσεχοσλοβακία και πρώην Σοβιετική Ένωση και την Δυτική Γερμανία, η οποία είχε κατακτήσει τον προηγούμενο τίτλο, να είναι τα φαβορή. Οι τότε υπεύθυνοι της Βραζιλίας είχαν ξεχάσει να διανύμουν τους αριθμούς στους παίκτες τους. Και ένας Ιταλός από την FIFA παρατήρησε αυτό το λάθος και ήταν αυτός ο οποίος έκανε την αρρύθμιση στους μελλοντικούς παγκόσμιους πρωταθλητές. Έτσι λοιπόν ο τερματοφύλακας είχε το 3 και ο Πελέ τυχαία πήρε το 10. Η εμφάνιση ενός ποδοσφαιριστή σαν τον Πελέ ήταν τόσο εντυπωσιακή που το άθλημα δεν θα ήταν ποτέ ίδιο. Σε αυτή τη διοργάνωση ο Πελέ εγκαινίασε ένα νέο είδος ποδοσφαιριστή που δεν είχαμε δει μέχρι τότε. Το δεκάρι, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που μόνο με το ταλέντο του μπορεί να κερδίσει παιχνίδια ακόμα και τόσο σημαντικής σημασίας. Το περιοδικό Sports Illustrated τον χαρακτήρισε τότε ως ιδιοφυΐα, χωρίς στη συνέχεια να το διαψεύσει. Επιστρέφοντας λοιπόν στην πατρίδα του ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως, όλα τα παιδιά στην Βραζιλία αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο ήθελαν να μιμηθούν τις κινήσεις του και να γίνουν σαν τον Πελέ. Οι δημοσιογράφοι ονόμασαν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού ως Samba Ball, αλλά στην πραγματικότητα ήταν το Jinja, ένας τρόπος ποδοσφαίρου βασισμένος στις βραζιλιάνικες παραδόσεις της Samba και της Capoeira, που συνδυάζει πολεμικές τέχνες και χορό. Μία ισορροπία μεταξύ του αθλητισμού και της τέχνης, όπου η τέχνη μεταξύ άλλων ήταν να διατηρείται ο έλεγχος της μπάλας ενώ υλοποιούνταν μία εντυπωσιακή τρίπλα με κύριους εκφραστές τους Πελέ και Γκρανίτσα. Ο ίδιος ο Πελέ θεωρούσε ότι το ποδόσφαιρο πρωτίστως πρέπει να είναι τέχνη. Το λεγόμενο Football Arte, το οποίο είχε αρχίσει να επικρατεί έναντι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ένα ποδόσφαιρο που ήταν τότε πιο μηχανικό, χωρίς πολλά περιθώρια δημιουργικότητας, το οποίο αναγνώριζε τη σκληρή δουλειά και τη συλλογικότητα. Σε ατομικό επίπεδο, τα επόμενα δύο Μουντιάλ εξελίχθηκαν απογοητευτικά για τον ίδιο, λόγω τραυματισμών. Η ομάδα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ της Χιλής το 1962 κατέκτησε το τρόπαιο, αλλά ο Πελέ είχε μείνει εκτός συναγωνισμού λόγω τραυματισμού μόλις από το δεύτερο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά πρόλαβε να σκοράρει στο πρώτο παιχνίδι με το Μεξικό, αλλά όπως αναφέραμε ήδη, χτύπησε στο δεύτερο με την Τσεχοσλοβακία. Το 1966 στο Μουντιάλ που έγινε στην Αγγλία, χωρίς τον πρωταγωνιστή της, η Βραζιλία αποκλείστηκε από τους ομίλους. Επιπλέον, πολλά παράπονα εκφράστηκαν και από παίκτες, κυρίως Νοτιοαμερικάνους, για το σκληρό παιχνίδι των Ευρωπαίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτό του Πελέ, που έμεινε ατιμόρυτο ή επιεικώς τιμωρημένο από τους διαιτητές, που στην πλειοψηφία τους ήταν Ευρωπαίοι. Δημιουργήθηκαν έτσι υπόνοιες για μια ευρωπαϊκή πλεκτάνη, ώστε να ξαναγυρίσει το τρόπαιο στην γυραιά Ήπειρο, επειδή είχαν προηγηθεί 2 συνεχόμενες κατακτήσεις του τροπαίου από τη Βραζιλία. Ενώ τα παράπονα πολλών άλλων ομάδων, κυρίως Νοτιοαμερικάνικες ομάδες και δημοσιογράφων, ακόμα και των φωτογράφων, ήταν διαρκή. Στο πρώτο μάτς του ομίλου, ο Πελέ τραυματίστηκε από τον Βούλγαρο Ζέτσεφ και μία εβδομάδα
αργότερα τραυματίστηκε πάλι από τον Πορτογάλο Μωραής, ο οποίος μάλιστα δεν αποβλήθηκε παρά το αντιαθλητικό του μαρκάρισμα σε ένα από τα πιο σημαντικά λάθη στην ιστορία της διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όμως ο Πελέ συνέχισε να διαπρέπει με τη φανέλα της Σάντος. Ήταν σταθερά ο πρώτος σκόρερ και αντιμετώπιζε ομάδες οι οποίες είχαν προσαρμόσει όλο τους το αμυντικό παιχνίδι απάνω στον Πελέ για να περιορίσουν όσο το δυνατόν γίνεται αυτήν την απειλή που είχε. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να βάλει 60 γκολ το 1964 και 101 γκολ μια χρονιά μετά. Αγωνίστηκε σε συνολικά 4 παγκόσμια κύπελα και τελείωσε τις διοργανώσεις αυτές ως δεύτερο σκόρερ με 12 γκολ σε 14 συναντήσεις πίσω από τον Γάλλο Ζιστ Φοντέιν, ο οποίος έχει βάλει 13. Όταν έφτασε το 1970, ο Πελέ είχε αποφασίσει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να σταματήσει το ποδόσφαιρο όσο ήταν ακόμα στην κορυφή. Ωστόσο τελικά πίστηκε ή, για να το θέσω καλύτερα, πιέστηκε από το καθεστώς της κυβέρνησης της Βραζιλίας να παίξει με την εθνική ομάδα στο Μεξικό, η οποία κατά πολλούς θεωρείται ως η καλύτερη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Πελέ συνέβαλε στην κατάκτηση του Μουντιάλ από την Βραζιλία με γκολ και αρκετές σημαντικές ασίστ, κερδίζοντας το βραβείο της Χρυσής Μπάλας για το παιχνίδι του. Ο Πελέ συνέχισε με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας περίπου για ένα χρόνο, μέχρι που τελικά σταμάτησε το 1971. Λίγα χρόνια μετά από αυτό, αποχαιρέτησε και τους οπαδούς της δικής του ομάδας, της Σάντος, αλλά οι μέρες του στο ποδόσφαιρο δεν είχαν τελειώσει ακόμα. Αν και είχε δηλώσει από αρκετό καιρό πριν πως θα έπαιζε μόνο για τη φανέλα της Σάντος, δεν μπορούσε να αντισταθεί στο τηλεφώνημα που του έγινε από την ομάδα της New York Cosmos το 1975. Το North American Soccer League αντιπροσώπευε ένα σημαντικό βήμα προς τα κάτω όσον αφορά το επίπεδο παιχνιδιού στο οποίο είχε συνηθίσει ο Πελέ. Το ανερχόμενο πρωτάθλημα υποφελήθηκε όμως σε μεγάλο βαθμό από αυτόν τον πρεσβευτή του παιχνιδιού και οι πωλήσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν δραματικά. Το αμερικάνικο κοινό δεν ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό εξοικειωμένο στο ποδόσφαιρο, όμως άρχισε να προσέχει το παιχνίδι του Πελέ. Ο Πελέ τελικά οδήγησε τη New York Cosmos στο πολυπόθητο πρωτάθλημα πριν πει το οριστικό αντίο, το οποίο και ήρθε σε ένα φιλικό απέναντι στη New York Cosmos και στην παλιά του ομάδα της Σάντος. Εκεί έπαιξε ένα ημίχρονο με τη New York Cosmos και ένα ημίχρονο με τη Σάντος. Ιδανικό κλείσιμο για αυτόν τον θρύλο του ποδοσφαίρου. Όταν αποσύρθηκε το 1977 ο Πελέ είχε ήδη στην κατοχή του από κάποια ρεκόρ τα οποία φαινομενικά ήταν ακατάρρυπτα. Είχε συγκεντρώσει συνολικά 1283 γκολ σε 1363 αναμετρήσεις, γεγονός που τον κατέστησε τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας και της FIFA. Εξίσου εντυπωσιακά κατάφερε να πετύχει 92 hat-trick. Έκανε επίσης το ατομικό ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε παγκόσμια κύπελα της FIFA, με 3 μετάλλια στο όνομά του. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε τα πρώτα του χρόνια. Ο νεαρός Πελέ έλαμψε, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης που πέτυχε hat-trick και ο νεότερος παίκτης που πέτυχε γκολ σε τελικό του Μουντιάλ. Κατά τη συνταξιοδότησή του, ο βασιλιάς συνέχιζε να αγωνίζεται για διάφορους σκοπούς, όπως τη μείωση της φτώχειας, τα κινήματα κατά της διαφθοράς και την προστασία του περιβάλλοντος. Έλαβε επίσης τον τίτλο του επίτιμου υπότη, διετέλεσε υπουργός αθλητισμού στη Βραζιλία και ανέλαβε το ρόλο του πρεσβευτή καλής θέλησης της UNICEF. Φυσικά δεν σταμάτησε ποτέ να προωθεί το παιχνίδι σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων της FIFA και των Ολυμπιακών τελετών. Ίσως το πιο αξιομνημόνευτο από όλα, έκανε γνωστή τη φράση «το όμορφο παιχνίδι» ως συντομογραφία για το παιχνίδι που τόσο αγαπούσε. Ο Πελέ απεβίωσε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Μουντιάλ το Δεκέμβριο του 2022 σε ηλικία 82 ετών. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία του Έντζο Ναράντες Ντο Νασιμέντο, ένα παιδί από τη Βραζιλία ο οποίος εξελίχθηκε στον κατά πολλούς καλύτερο παίχτη όλου του κόσμου στο ποδόσφαιρο. Είναι αναμφισβήτητα ο πρώτος στάρ του ποδοσφαίρου, καθώς έκανε όλες τις κινήσεις που έχετε δει από τους μετέπειτα αστέρες πρώτος. Θα δείτε ένα κλιπάκι στο τέλος. Σε ευχαριστώ πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος αυτού εδώ του βίντεο. Αν σου αρέσει όλη η προσπάθεια και το υλικό που βλέπεις σε αυτό εδώ το κανάλι, μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθεί ο αλγόριθμος τα βίντεό μου. Αν είσαι καινούριος στην παρέα μας, πάτα το κουμπί της εγγραφής, το κόκκινο κουμπάκι δηλαδή από κάτω. Επίσης, πάτα το καμπανάκι για να βλέπεις πρώτος τα επόμενα μου βίντεο. Και ένα share στα φιλαράκια σου θα με βοηθήσει πάρα πολύ. We'll be right back.
από μένα, ήμουν ο Σπύρος. Αν θες να βλέπεις περισσότερο από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και σε Instagram αλλά και TikTok. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι υγιής, να τρέφεσαι σωστά, αλλά πάνω απ' όλα να κρατάς την ποδοσφαιρική σου και όχι μόνο διάθεση ψηλά και να περνάς τέλεια. Τα λέμε την επόμενη φορά.